Καλησπέρισουμε και την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Καστοριάς. Και κυρία Τελιγιορίδου, καλησπέρα σας και προέρχεστε από μια περιοχή πολύ παθή, όλη τη Δυτική Μακεδονία, και θα συζητήσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Τελιγιορίδου. Λοιπόν, Υπουργέ, πάμε λίγο στα οικονομικά πριν πάμε στα της περιοχής σας και τι δεν πάει καλά τώρα με τον κορονοϊό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταπέλτης εχθές όσον αφορά τον προϋπολογισμό και οι υπόλοιποι βέβαια αντιπόλτευση, αλλά ειδικά εσείς σηκώσατε τους τόνους και ο κύριος Τσίπρας. Σηκώσαμε τους τόνους γιατί ο προϋπολογισμός αυτός, έτσι όπως κατατέθηκε από την κυβέρνηση, κατά την δική μας γνώμη δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι ένας προϋπολογισμός μιας χώρας σε μια υγειονομική κρίση, την πανδημία, η οποία πέρα από τις υγειονομικές συνέπειες που έχει, έχει και τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Χωρίς να χαλάω τη σκέψη σας, μονάχα να πω ότι ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι στην εισήγησή του στη Βουλή, χθες από το Βήμα, για παράδειγμα, είπε ότι ίσως χρειαστούν 3-4, αν άκουσα καλά, είπατε κ. Παπαδημητρίου, 3-4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή και η κυβέρνηση αποδέχεται ότι θα έχουμε αλλαγές. Ναι, στο κομμάτι της πανδημίας, έτσι. Άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου και αυτό δείχνει ότι πραγματικά. Άκουσα μια ευελιξία, εγώ δεν τον είδα ότι είναι απόλυτος. Ναι, αυτό λέω. Αλλά αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης, γι' αυτό άλλωστε και αλλάζουν οι προβλέψεις της από μήνα σε μήνα. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτός δεν δίνει την βαρύτητα που θα έπρεπε να δίνει στους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Καταρχάς, στον τομέα της υγείας είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δίνει το στίγμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιλαμβάνεται την μεγάλη σημασία που έχει διαδραματίσει το δημόσιο σύστημα υγείας στην αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε 572 εκατομμύρια λιγότερα, από 4,8 δις έχουμε 4,2. Επίσης το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ότι βάλανε και 1 δισεκατομμύριο παραπάνω στην υγεία, λένε στην κυβέρνηση. Ναι, όμως τα στοιχεία και οι αριθμοί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Δεν το λέω εγώ, και έτσι, η κυβέρνηση. Σας λέω λοιπόν για 572 εκατομμύρια λιγότερα, επίσης 10 εκατομμύρια λιγότερα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 22 εκατομμύρια λιγότερα στις μεταβιβάσεις στα νοσοκομεία, 300 εκατομμύρια λιγότερα στο ΝΕΟΠΗ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στον κοινωνικό τομέα, στον προϋπολογισμό υπάρχουν 199 εκατομμύρια, 43 λιγότερα από το 2020. Και σε άλλους τομείς βέβαια συμβαίνει αυτό, γεγονός που δείχνει γιατί από αυτή την αντίληψη έχουμε φτάσει στο σημείο και με βάση την έρευνα Safe της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε η 13η χώρα στα μέτρα ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 17η στη σειρά χώρα στη λήψη δημοσιονομικών μέτρων. Και την ώρα που άλλες χώρες, όπως είπατε κι εσείς, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, παίρνουν μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυτό δεν γίνεται στο βαθμό που θα μπορούσε να γίνει στην δική μας χώρα. Για παράδειγμα, είδαμε στη συζήτηση του προϋπολογισμού επί 4 ημέρες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας μετά τον άλλον, να αναφέρουν ως μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης το τι επιστρεπτέα προκαταβολή έχει δοθεί για αυτό τον καθένα μέτρο στο νομό που εκπροσωπεί. Ναι. Δεν μας είπαν όμως ότι αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή, κύριε Σχιαδήμα, είναι δανεισμός. Είναι. Και ότι θα πρέπει αυτό το δάνειο να το επιστρέψουν πίσω οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που ήδη στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες της πανδημίας πολύ μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας. Υπουργέ. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι η κοινή βάση αναφοράς θα έπρεπε να είναι τα στοιχεία που δίνει η εκτέλεση του ίδιου του προϋπολογισμού. Όπου εκεί φαίνεται ότι τα 24 δισεκατομμύρια που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου αποτελούν μια εικονική πραγματικότητα, γιατί με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μιλάμε για περίπου 6,7 δις, από τα οποία τα 3,1 δις είναι δανεισμός. Ξέρετε, και κυρία Ταλιγιορίδου, 5 μέρες και στη Βουλή ακούσαμε και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, πολλά δις πηγαίνουν και έρχονται κτλ.
Η πράξη είναι που μετράει. Τι γίνεται στην αγορά είναι που μετράει. Στην πράξη λοιπόν, γιατί αυτό που μας κρίνει όλους είναι στο τι βιώνουν οι πολίτες. Στην πράξη λοιπόν αυτό που βιώνουν δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται. Μας είπε πριν ο κύριος Παπαδημητρίου για την επιστροφή στους συνταξιούχους, αλλά ξέχασε να μας πει ότι από αυτή την επιστροφή αποκλείστηκε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχων. Επίσης, στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση, ενώ διατυμπανίζουν ότι δεν προστίθεται κανένας νέος φόρος, προϋπολογίζουν από έσοδα φορολογίας επιπλέον 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Τι σας κάνει εντύπωση? Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Η ανάπτυξη θα τα πληρώσει αυτά. Η ανάπτυξη, η οποία από το 7,5% που λέγανε στο τέλος Οκτωβρίου την πήγανε στο 4,5%, και πολύ φοβάμαι ότι η αναθεώρηση θα φτάσει και τα ποσοστά που λέει ο ΩΣΑ, όπου έχει τη χώρα μας με 0,9%, και βλέπουμε αυτά θα κριθούν στην πράξη. Αυτό και στο μέλλον. Αυτό που κρίνουμε όμως τώρα, αυτό όμως που κρίνουμε τώρα είναι το τι πραγματικά βιώνουν οι πολίτες. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι στο τρίτο τρίμηνο και παρά το lockdown, για παράδειγμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είχαμε μία μείωση του τζίρου στο 62%. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η οικονομική ασφυξία στην αγορά, πώς προϋπολογίζονται 3,5 δισεκατομμύρια επιπλέον εισπράξεις από τους υπάρχοντες φόρους? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εμείς γι' αυτό ζητήσαμε από την κυβέρνηση και όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην επενδυμέρη αυτή συζήτηση, να προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Να ασχοληθεί με τους πολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Κύριε Παπαδημητρίου, απαντήστε γρήγορα για να πάμε λίγο στον κορονοϊό. Έχουμε 5 λεπτά. Των εργαζομένων, γιατί... των αγροτών. Κύριε Σχιαδήμα, μπορώ να πω μια κουβέντα και για τον προϋπολογισμό της Εθνικής Άμυνας, επειδή τέθηκε και πείτε το θέλω να το αποφύγω. Πείτε το, για να είμαστε ακριβοδίκοι. Ευχαριστώ. Στο θέμα της Εθνικής Άμυνας, εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε δείξει μια πολύ υπεύθυνη στάση. Το είπε και ο υπεύθυνος τομεάρχης μας και στη συζήτηση του προϋπολογισμού, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Δρίτσας, ότι ζητήσαμε ως αντιπολίτευση ενημέρωση από την κυβέρνηση, έστω σε απόρριτο επίπεδο, γιατί οι εξοπλισμοί είναι κάτι το οποίο δεν είναι και πάντα ανακοινώσιμο, ώστε να γνωρίζουμε τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση, αν υπάρχει ένας μακρόπνος σχεδιασμός και ρεαλιστικός. Και αρνήθηκε η κυβέρνηση να κάνει αυτή την ενημέρωση στα πολιτικά κόμματα. Μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει η αντίστοιχη επιτροπή. Γι' αυτόν τον λόγο, ενώ πράγματι πιστεύουμε στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, δεν μπορούσαμε να δώσουμε μία εν λευκό επιταγή. Ωραία, κυρία Ταλιγερίδου, να απαντήσει η κυρία Παπαδημητρίου. Ψηφίσαμε παρόν. Κυρία Ταλιγερίδου. Κοιτάξτε, ένα σχόλιο μόνο στην προηγούμενη συζήτηση. Εγώ είπα για τον ΩΣΑ ότι εύχομαι να μην επαληθευθεί. Το είπατε, το είπατε. Δεν μπορώ όμως να μην θυμίσω. Ότι ο ΩΣΑ κάνει την υπόθεση ότι έχουμε lockdown όλο το 2021. Ότι όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εσείς με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, τις προβλέψεις του ΩΣΑ την προηγούμενη τετραετία τα είχατε για Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων, όμως, σας μην... Πάμε στα της Καστοριάς, κύριε Τελιγερίδου, στην περιοχή σας. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση με τον κορονοϊό. Ναι, έχουμε ένα λεπτό. Η περιοχή μας, όπως γνωρίζετε, ήταν για δεύτερη φορά από τις πρώτες περιοχές που μπήκε σε τοπικό lockdown. Εδώ τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήμασταν τον Μάρτιο. Δεν έχουμε τόσα πολλά κρούσματα και τόσο σοβαρά. Βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν κρούσματα και δυστυχώς και συμπολίτες μας που έχουν χαθεί. Αλλά θα έλεγα συνολικά αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα ανεπαρκών επιλογών. Και δεν θέλω να καταστροφολογήσω, αλλά ακούγοντας να λένε ότι πρέπει οι πολίτες να τηρούμε τα μέτρα, πρέπει και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση να δίνει το μήνυμα ότι τηρεί τα μέτρα. Και να μην αναφέρω τώρα παραδείγματα, γιατί δεν θέλω να την πάμε την κουβέντα εκεί. Λοιπόν, αλλά μην πάμε στην ανεμελιά τώρα, πάντα, πάμε στο αύριο. Δίνει πάντα αυτό το μήνυμα. Εκείνο λοιπόν που θα έλεγα εγώ είναι ότι πράγματι όλοι θα πρέπει να έχουμε την ατομική μας ευθύνη,
να ακολουθούμε τα μέτρα των ειδικών, αλλά και η κυβέρνηση να έχει την δική της κυβερνητική ευθύνη. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Και να πω ότι σήμερα άκουσα κάτι. Τι γίνεται, κυρία Τελιγιορίδου, στην Καστοριά, στην Κοζάνη, τι γίνεται, βγαίνουν έξω δηλαδή. Κοιτάξτε, εδώ ο κόσμος είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Το πρώτο σοκ εμείς το περάσαμε στο πρώτο κύμα. Πριν 10 εβδομάδες. Ναι, στην Κοζάνη τι γίνεται, βγαίνουν έξω. Στην Κοζάνη πραγματικά μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι αιστείες της διασποράς. Λοιπόν, γιατί αυτό που γνωρίζω και για την γειτονική Κοζάνη είναι ότι ο κόσμος ακολουθεί τα μέτρα. Μακάρι, αυτό λέμε και υπομονή. Υπάρχει και κόπωση. Θα ήθελα μόνο ένα πράγμα να πω, αφού δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τελειώσαμε, πείτε το. 10 δεύτερα, μόνο πάμε. Μόνο ένα, ότι μάθαμε σήμερα ότι θα έρθουν 300.000 δόσεις εμβολίου. Δηλαδή για 150.000 ανθρώπους, που αυτοί ουσιαστικά είναι η υγειονομική και ο περιγυρός τους. Όχι, δεν είναι. Νομίζω έτσι. Ότι πάμε αργά. Δεν είναι έτσι καθόλου. Δεν ξέρετε καλά. Ο κύριος Πέτσας το είπε, ότι θα έρθουν 300.000 δόσεις. Ακριβώς για 150.000 ανθρώπους. Κύριε Παπαδημητρίου, ότι είναι για 150.000 ανθρώπους. Και θα δεν έλεγα είναι αυτό. Έτσι. Ο κύριος Πέτσας το είπε, κύριε Παπαδημητρίου, πριν τροπή. Δεν πρέπει να πάμε τόσο αργά, γιατί επιτρέψτε μας τον Ιανουάριο, με βάση τις δηλώσεις που γίνανε. Θα εμβολιαστούν 150.000. Επειδή όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο, αν θέλετε μια διευκρίνηση, κύριε Παπαδημητρίου, για να φύγουμε. Για να ακούσουμε κι εμείς.